Τώρα θα δούμε πώς υπολογίζουμε το μήκος μιας συγκεκριμένης καρπής του κύκλου. Για να δούμε, θα βρούμε το αποτέλεσμα που γνωρίζουμε. Λοιπόν, καταρχήν, ποια παραμέτρηση έχουμε. Έχουμε ένα κύκλο εδώ πέρα που τον έχουμε πάρει με κέντρο το 0 για απλότητα και έχει ακτίνα R κεφαλαίο. Μια παραμέτρησή του είναι αυτή εδώ, όπως έχουμε δει. Το χ του τι να είναι αυτό και το ψ του τι να είναι αυτό εδώ. Ωραία. Τι παραγόγους μας δίνει αυτά ως προς τι. Το χ του όνος του τι είναι μείον R με τον τι και το ψ του όνος του τι είναι R συν με τον τι. Αυτό εδώ είναι που χρειάζεται να ολοκληρώσουμε για να βρούμε το μήκος μας, την παράγωση του τετράγωνου και την παράγωση του τετράγωνου, που είναι R τετράγωνο επί στην ύμη των τετράγωνων συν ύμη των τετράγωνων. Αυτά μαζί κάνουν ένα, άρα θα μας μείνει η ρίζα του R τετράγωνο που είναι το R. Ολοκληρώνουμε λοιπόν από 0 έως 2π, γιατί αυτό είναι το εύρος παραμέτρου, σε χρόνο 2π έχουμε ξαναέρθει εδώ. Από 0 έως 2π ολοκληρώνουμε το R. Και θα πάρουμε φυσικά 2πr, που είναι αυτό που ξέρουμε όλοι μας ως μήκος του κύκλου. Πάμε τώρα να δούμε μια ειδική περίπτωση όπου η καμπύλη τη οποία το μήκο θέλουμε να υπολογίσουμε είναι γράφημα συνάρτηση. Υπάρχουν και τέτοιε καμπύλε. Οπότε, αφού είναι γράφημα συνάρτηση, α πούμε ότι είναι γράφημα τη συνάρτηση ψ ίσον εύ του χ από α έω β, μπορούμε παρόλα αυτά και πάλι να την παραμετρήσουμε. Απλά η παράμετρο για το χ του τι θα είναι πάρα πολύ απλή, θα είναι χ του τι ίσον τι. Δηλαδή, όταν ξεκινάει ο χρόνο, ξεκινάμε από το α και προχωράμε μέχρι να φτάσουμε στο β. Και η αντίστοιχη παράμετρο στο ψ του τι θα είναι το εύ του τι. Αυτή ακριβώς είναι η παραμέτρηση της καμπύλης που ορίζεται από το γράφημα συνάρτησης. Το χ τόνος του τι είναι 1, το ψ τόνος του τι είναι εφ τόνος του τι, παράγωγος της εφ, και έτσι λοιπόν αυτή εδώ η προς ολοκλήρωση ποσότητα απλουστεύεται και γίνεται 1 και εφ τόνος του τι στο τετράγωνο. Άρα λοιπόν ένας κάπως απλούστερος τύπος για το μήκος μιας καμπύλης που είναι γράφημα συνάρτησης, εδώ το 0 και το 2π είναι άσχετα, θα πρέπει να είναι από το α έως το β, του A έως το B λοιπόν είναι τα όρια εδώ. Ωραία. Έχουμε λοιπόν αυτό το τύπο για την ειδική περίπτωση που είπαμε και πάμε να τον εφαρμόσουμε σε αυτήν εδώ τη συνάρτηση. Ψ ίσον χ στην 3 δεύτερα για χ πάει από 0 έως 1. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα θα κάνουμε να βρούμε την παράγωγη του ψ ως προς χ. Το χ και το τι είναι το ίδιο πράγμα. Είπαμε. Θα είναι λοιπόν 3 δεύτερα επί χ στην 1 δεύτερο. Και άρα λοιπόν το μήκος θα είναι το ολοκλήρωμα από 0 έως 1, γιατί αυτά είναι τα άκρα μας, της ρίζας του 1 και εφ τόνος στο τετράγωνο, δηλαδή του 1 και ψ τόνος στο τετράγωνο, δεχή, από 0 έως 1, 1 και αν υψώσουμε αυτό στο τετράγωνο θα πάρουμε 9 τέταρτα, το οποίο για το υπολογίσουμε τώρα θα κάνουμε μια απλή αντικατάσταση. Αυτό εδώ πέρα θα το πούμε ψ. Στην οποία περίπτωση το dψ θα είναι 9 τέταρτα dχ. Άρα λοιπόν αυτό το ολοκλήρωμα μπορεί να γραφτεί ως εξής. Ολοκλήρωμα ψ στην 1 δεύτερο. Όλο αυτό είναι ψ στην 1 δεύτερο. Το dχ τώρα είναι 4 ένατα δεψί. Γράφω λοιπόν δεψί και έχω 4 ένατα εδώ και πρέπει τώρα να βρω και τα όρια. Τι κάναν τα όρια, δηλαδή όταν το χ είναι 0, ποιο είναι το ψ. Όταν το χ είναι 1, ποιο είναι το ψ. Λοιπόν, όταν το χ είναι 0, το ψ είναι στο 1, όπως φαίνεται από αυτό το τύπο. Όταν το χ είναι στο 1, θα είμαστε στο 1 και 9 τέταρτα, 4,9, 13 τέταρτα. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε. Ποια είναι η παράγουσα του ψ στην 1 δεύτερο. Έχουμε 4 ένατα. Η παράγουσα του ψ στην 1 δεύτερο θα είναι ποια. Θα είναι 2 τρίτα, σχεδόν εδώ είναι γραμμένη, 2 τρίτα του ψ στην 3 δεύτερα. Και αυτό το υπολογίζουμε από 1 έως 13 τέταρτα. Αν κάνουμε τις πράξεις εδώ τώρα, παίρνουμε 8 δια 27 επί 13 τέταρτα εις την 3 δεύτερα μείον
ένα αισθητήρα, δηλαδή ένα. Και να κάνουμε τις πράξεις εδώ, ελπίζω να μην έχω κάνει κανένα λάθος, είναι 1,439 και κάτι ψηλά. Έτσι λοιπόν βρήκαμε το μήκος του γραφήματος αυτής της συνάρτησης.